Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή του. Κύριε Λοβέρδε, καλό μεσημέρι. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι. Μα είναι εξέλιξη νομίζω που τρέχει τώρα. Έτσι. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ σε κάθε περίπτωση. Πώς είδατε τις τελευταίες εξελίξεις? Μιλάμε για το διπλό διάβημα σε Αθήνα και Ηνωμένες Πολιτείες της Τουρκίας. Για τις νέες ακραίες διατυπώσεις του Ερντογάν με κάθε μέσο κτλ. Πώς βλέπετε αυτή την κλιμάκωση? Όπως τα λέγαμε και στην εκπομπή σας στην τηλεόραση πριν από μία εβδομάδα, ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, η λέξη κλιμάκωση που είναι πλήρως αποτυχημένη για να περιγράψει τη στάση της Τουρκίας μετά το 2020. Μετά το 2020 η Τουρκία είναι επιθετική. Δεν κλιμακώνει κάτι. Επιτίθεται. Mm-hmm. Έχουμε την περίπτωση του ΟΗΕ, του Ερντογάν στον ΟΗΕ, όπου είναι κλιμάκωση σε σχέση με το υβριδικό πόλεμο που ξεκίνησε στον Εύρο το 2020 και επανέλαβε τον Αύγουστο του 2022 με τα fake news, με τους 38 μετανάστες και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Το πήγε μέχρι τα ακραία του όρια στο πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο και δεν έχει παραπάνω. Τα διαβήματα που κάνει είναι σε κατώτερο επίπεδο. Μιλάτε για τα διαβήματα στον πρέσβη που έκανε χθες, ας πούμε? Ναι. Αυτά είναι κατώτερες κινήσεις από πλευράς διπλωματικής και πολιτικής ισχύως. Άρα δεν θεωρείτε ότι είναι αναβάθμιση, λέτε, αυτό που έγινε χθες? Όχι, οι μεγάλες κινήσεις έγιναν στον ΟΗΕ. Μάλιστα. Με το μεταναστευτικό. Ναι. Είπε ότι μπορεί να στείλει και τρίτη επιστολή στον ΟΗΕ. Έτσι υπόθηκε χθες και μας το μετέφερε ο Μανώλης. Στις επιστολές των ΟΕΕ, που έχει στείλει ήδη τρεις, mm-hmm. και άλλες τρεις έχουμε στείλει εμείς, mm-hmm. είμαστε κατά κράτος νικητές. Μάλιστα. Μας το είχατε πει αυτό, το θυμάμαι που το είχατε πει, ότι νομικά ήταν πάρα πολύ ισχυρές οι επιστολές που στείλαμε εμείς, και πολιτικά και διπλωματικά. Τέσσερις επιστολές, δύο δικές τους, δύο δικές μας, ήταν διπλωματικές. Mm-hmm. Η μία δικιά τους, το ξεκίνησαν πρώτοι, ήταν νομική, mm-hmm. προφανώς από κάποιο μεγάλο διεθνές δικηγορικό γραφείο. Mm-hmm. Και η επιστολή δικιά μας που καθυστέρησε επίτηδες για να τεκμηριωθεί ακόμη περισσότερο, σε συνεργασία με κάποιο διεθνές δικηγορικό γραφείο, ήταν ράπισμα. Mm-hmm. Νομικό ράπισμα, κατά κυριολεξία. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει και ας στείλει και άλλες επιστολές. Τα επιχειρήματα εκείνα είναι καταγεγραμμένα. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι έχει εξαντλήσει ήδη τώρα από τα τέλη Σεπτεμβρίου Ερντογάν, ο πρόεδρος Ερντογάν, όλα τα μέσα που έχει. Τι του μένει? Κάποιο εφεύρημα στο πεδίο του διπλωματικού υβριδικού πολέμου. Υβριδικός πόλεμος, να ξέρει ο ακροατής, mm-hmm. είναι ο πόλεμος χωρίς τάγκς και όπλα. Ναι, ναι. Αλλά πάντως είναι πόλεμος. Οι μετανάστες το 2020 στον Εύρο ήταν πόλεμος. Ναι, ναι. Αν είχαν πει μέσα δεν θα υπήρχε Ελλάδα, mm-hmm. θα είχαμε διαλυθεί. Mm-hmm. Αυτό που έγινε τώρα πήγε να συκοφαντήσει τη χώρα τον Αύγουστο, ενώ σε όλο τον πλανήτη, ώστε να πάει μετά στον ΟΗΕ να κάνει αυτά που έκανε. Κύριε Λοβέρδε, τα έκανε αυτά. Ναι, ναι. Πήρε τις απαντήσεις. Λέω, η τελευταία μου λέξη είναι, δεν έχει άλλα τέτοια μέσα, τουλάχιστον που να μπορούμε με τη λογική να εντοπίσουμε. Ναι. Και ενώ χρειάζεται για να φτάσει τις εκλογές κάτι περισσότερο, είτε για να αναβάλει τις εκλογές, mm-hmm. όπως μάθαμε τώρα ότι προβλέπει το συνταγμά του, ναι. ή για να κάνει τις εκλογές, αλλά έχοντας στο μυαλό του και στη στρατηγική του, κάποιο χτύπημα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Κύριε Λοβέρδε, δεν θεωρείται ανώτερη κίνηση ούτε το ταυτόχρονο διάβημα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες? Όχι, γιατί η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ναι. είναι το ανώτατο διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο. Μάλιστα. Που ένας ηγέτης απάντηση, το χρησιμοποιεί αν θέλει. Την απάντηση του State Department σε αυτό το διάβημα, τη θεωρείται καθαρή? Η απάντηση είναι ράπισμα. Πεντακάθαρη. Ναι, ναι. Κατ' εμέ πεντακάθαρη. Ναι, ναι. Πεντακάθαρη. Ναι. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές αυτόν τον καιρό από διάφορους κύκλους, ας πούμε, αμφισβητήσεις, ναι, ναι. αν έχει επάρκεια η εξωτερική μας πολιτική. Εγώ καταγράφω 5 σημεία πολύ σοβαρά, mm. Που δείχνουν ότι η εξωτερική μας πολιτική έχει πραγματικά αναβαθμιστεί. Και ποια είναι αυτά? Πρώτα απ' όλα η ενότητα των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας. Το 80% του κοινοβουλίου στέκεται στις περισσότερες περιπτώσεις με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στην ίδια γραμμή πλεύσης. Έλεγα προχθές τον κύριο Δένδια ότι, επειδή είπε ότι ξεκίνησε την Αλεξανδρούπολη, δεν την ξεκίνησε εσύ την Αλεξανδρούπολη. Την ξεκίνησε ο Καμένος στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, έχουμε μια σταθερή πολιτική η οποία ενώνει τις δυνάμεις και αυτό είναι γροθιά απέναντι στους Τούρκους. Ναι. Έχουμε τις περίφημες αμυντικές συνεργασίες με τα Εμιράτα, με την Αμερική, με τη Γαλλία. Mm-hmm. Έχουμε τον εξοπλισμό της χώρας που είναι άρτιος πραγματικά και καταξοδεύεται ο ελληνικός λαός. Επαρκούν για την αποτροπή.
Έχουμε την Αλεξανδρούπολη, η οποία ερεθίζει απόλυτα. Έτσι φαίνεται. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο καταλήτης. Όταν ρωτήθηκε, κύριε Παυλόπουλε, την Κυριακή ένας στρατηγός αφιπηρετήσας Αμερικανός από την Καθημερινή, γιατί η Αλεξανδρούπολη για σας είναι κομβική σημασίας, η απάντηση του στρατηγού ήταν ευθεία. Είπε ότι θέλουμε την Αλεξανδρούπολη ενισχυμένη για να μην είμαστε κρεμασμένοι από τις εκάστοτε αντιπατικές επιλογές της Τουρκίας. Ναι. Άρα λοιπόν λέτε έχουν κάθε λόγο να υπερασπίσουν και να προστατεύσουν αυτή τη στρατηγική επιλογή. Οι Αμερικανοί βέβαια. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Τώρα, να ρωτήσω το εξής. Όλο αυτό, το απολύτως επιθετικό όπως περιγράφεται, έχει στόχο αφενός να κατοχυρώσει μια διευρυμένη ατζέντα σε περίπτωση που καθίσει προς το τραπέζι του διαλόγου, δηλαδή να έχει μέσα και τα νησιά, πράγμα που προκαλεί ένα εύλογο ερώτημα, αν εμείς θα κάτσουμε σε μια τέτοια ατζέντα να συζητήσουμε. Κα, προφανώς όχι. Ή έχει στόχο να δημιουργήσει μια νομιμοποιητική βάση για ένα θεμό επεισόδιο όποτε το επιλέξει. Το δεύτερο. Το δεύτερο, λέτε. Το δεύτερο, νομίζω, ναι. Αυτό... Γιατί σας λέω, σας το είπα και πριν, ίσως δεν κατανοείτε για να κατανοητώ. Ναι, ναι. Κύριε Παυλόπουλε, είμαστε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτός έχει εκλογές τον Ιούνιο. Μάλιστα. Άρα χρειάζεται κι άλλο και κάτι ακόμα. Χρειάζεται και ακόμα. Πέρα από τα τσιτάτα. Ναι. Ναι. Ή θα είναι μια νέα μορφή υβριδικού πολέμου που τα επιτελεία που έχουμε στα διάφορα υπουργεία και στα think tanks που διαθέτει η χώρα ίσως την έχουν εντοπίσει. Ναι, ναι. Εγώ δεν ξέρω, να σας πω. Ναι. Ή θα πάει σε πραγματικά επιθετική κίνηση, έτσι, που δεν μπορώ να περιγράψω, που δεν μπορώ να σκεφτώ, που είναι πολλά τα πεδία. Ναι, ναι. Κάτι θα κάνει. Αποκλείεται να υποχωρήσει. Συνεπώς, ή θα να βάλει τις εκλογές του. Συνεπώς λέτε ότι ακόμη και αν αποφασίσει. Ναι. Ναι. Συνεπώς λέτε ότι ακόμη και αν αποφασίσει να πάει στην Πράγα, ακόμη και αν αποφασίσει να κάνει ένα βήμα πίσω και να πάει σε συνάντηση. Σε μια έτσι προσχηματική επίδειξη διαλλακτικότητας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί ενδεχομένως θα έχει δεχθεί πιέσεις από εκεί που μπορεί να δεχθεί, όλο αυτό δεν θα έχει καμία σημασία. Δεν μπορεί να πάρει πίσω όλο αυτό που έχει στο μυαλό του, λέτε. Οι κινήσεις διπλωματικής και πολιτικής αυροφροσύνης δεν μετράνε και πάρα πολύ. Ναι, ναι. Τι θέλουμε, γιατί εκτονώνουν το κλίμα, αλλά. Δεν είναι η ουσία της στρατηγικής. Ναι, ναι. Δεν είναι η ουσία της στρατηγικής. Αν έχουμε δίκιο που λέμε, και δεν το λέμε, πώς να πω, και την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2022, δεν τα λέγαμε αυτά. Σωστά. Εκτιμούσαμε ότι τον Αύγουστο θα είμαστε ήρεμοι και ότι θα μεταχειριστεί κάποια μορφή υβριδικού πολέμου. Και λέγαμε το Αμπτούλ Χαμίτ Μίτα, το σκάφος που θα βγει. Βγήκε το σκάφος, αλλά δεν προκάλεσε αυτό το θόρυβο. Το θόρυβο το προκάλεσε η προβοκάτσια στον Εύρο. Που έκανε διεθνή κύκλο με fake news και το αξιοποίησε στον ΟΗΕ. Okay. Ο Ερντογάν, ναι, ναι. Με τα fake news. Ναι, ναι. Ωραία, έγινε αυτό. Ναι. Εμείς λέγαμε ότι θα περάσουμε ήρεμο Αύγουστο. Πέρασαμε σχετικά, ναι, ναι. Και εμείς και αυτοί ήρεμο Αύγουστο. Όμως... Τώρα είμαστε στο τέλος Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, και είδατε ότι κλιμάκωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τώρα πρέπει να δούμε με νέο πνεύμα και διεισδυτικότητα τι πάει να κάνει. Μάλιστα. Όλα πιστεύω ότι κατατείνουν στις εκλογές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λοβέδε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.